βοτανικό κήπο, στο βοτανικό κήπο του Δήμου Ευρώτα, από τον αθλητή του πριτέξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον Λυκούργο τον Τσάκωνα. Μια διαδρομή ζωής, μια διαδρομή αγάπης. Ο Λυκούργος ο Τσάκωνας μεταφέρει το μήνυμα. Το μήνυμα θα δώσουμε στη ζωή στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μεγάλο χειροκρότημα για τον αθλητή μας. Για τον αθλητή μας που σήμερα μεταφέρει τη φλόγα της ζωής, τη φλόγα της αγάπης, στην πρώτη Ευρώτη αλλά τα ιδρωμία εθελοντών εμοδοτών. Ο Δήμος Ευρώτας, ο Δήμος Ευρώτα, πρωτοπόρος. Μπράβο στους αθλητές μας. Μπράβο στον Λυκούργο μας! Μπράβο σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες! Όλοι οι εθελοντές αιμοδότες, σε κάθε εθελούσια αιμοδοσία να είμαστε παρόντες. Έχουμε ανάγκη και την τελευταία μονάδα. Και την τελευταία μονάδα την έχει ανάγκη ο συνάνθρωπός μας. Παρακαλώ τα παιδάκια για τον κύκλο της ζωής. Χρειαστείς. Βοήθησε για να μπορείς να βοηθηθείς. Ένα παιδί χρειάζεται αίμα. Εσύ δεν το αρνηθείς. Όχι στην τροπή εισαγωγής αίματος. Να είσαι εθελοντική αιμοδοσία. Ωραιότερο δώρο που μπορείς
να δώσεις μία σταγόνα από το αίμα σου. Δίνουμε αίμα. Κάποιο νέο είναι πολύτιμο. Μπράβο. Γίνε θελοντής αιμοδότης. Δώσε πάσα ζωή. Σήμερα εδώ στην έδρα του Δήμου Ευρώτα της Σκάλας, στο Βοτανικό Κήπο, έφτασε το τέλος της διαδρομής της φλόγας της πρώτης ευρώτιας λαμπαδιοδρομίας των εθελοντών αιμοδοτών του Δήμου Ευρώτα. Η φλόγα κινήθηκε σε όλα τα χωριά, σε όλες τις πόλεις του Δήμου Ευρώτα, με κατάληξη να φτάσει σήμερα εδώ και να αναφτεί ο βωμός. Ο βωμός της ελπίδας, ο βωμός της αγάπης, ο βωμός της ζωής. Όπως είπαμε, η κίνηση αυτή της φλόγας από χωριό σε χωριό, με τελικό προορισμό σήμερα εδώ, είναι συμβολική και συμβολίζει το αίμα μας. Συμβολίζει το αίμα που φεύγει από το δότη για να φτάσει στο λίπτη. Όλοι μας μπορούμε να αφιερώσουμε 10 λεπτά από το χρόνο μας να γίνουμε δότες μιας μονάδας αίματος, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν όχι μόνο στο Δήμο μας, στη Λακωνία και σε όλη την Ελλάδα. Η φλόγα της αγάπης έφτασε εδώ με τον αθλητή μας, ο οποίος έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον Λυκούργο τον Τζάκονα. Ένας άνθρωπος, ένα παιδί δικό μας, που τιμάει το χωριό του, το Βλαχιώτη, που τιμάει το Δήμο μας. Ένα παιδί δικό μας. Με προθυμία δέχτηκε, χωρίς κανένα δισταγμό, να κάνει αυτή την κίνηση. Να παραδειγματιστούν τα παιδιά τα δικά μας. Να πάρουν παράδειγμα από αυτούς τους αθλητές, ούτως ώστε αύριο και άλλοι αθλητές να κάνουν αυτή την κίνηση. Να φέρουν όχι μόνο τη φλόγα της αγάπης, τη φλόγα της ζωής, να φέρουν και μετάλλια μέχρι και το χρυσό στο Δήμο μας. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Αγαπητοί εθελοντές αιμοδότες, αυτή η βραδιά είναι πραγματικά ένα αφιέρωμα αποκλειστικά σε αυτούς που δίνουν το προσωπικό, την προσωπική τους στιγμή για να δώσουν ένα στίγμα ζωής. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ, ο κύριος Πρωτόπαπας. Η ΠΟΣΕΑ είναι το πανελλήνιο, η πανελλήνια ομοσπονδία εθελοντών αιμοδοτών, η οποία ξεκίνησε τη λαμπαδιδρομία, και εμείς στα πλαίσια της πανελλήνιας λαμπαδιδρομίας, σε συνεργασία με την ΠΟΣΕΑ, δίνουμε τον μικρό μας εαυτό. Ο Δήμος Ευρώτα δεν είναι πρωτοπόρος σε ένα πράγμα που ανήκει στον άνθρωπο. Ο Δήμος Ευρώτα συμπαρίσταται σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά τον έχουν ανάγκη. Προσπαθεί με τα λάθη του, με τη μόνη διαφορά ότι ο βωμός της φλόγας, ο βωμός της ζωής, είναι κάτι το οποίο δίνει σε όλους εμάς μια ανάσα ζωής. Πολλές είναι οι φορές που βρίσκομαι σε δύσκολη θέση να ζητήσω φιάλες αίμα. Και αν αναλογιστείτε το πόσο δύσκολο είναι, αρκεί ο ένας να κοιτάξει τον άλλον και να διερωτηθεί αν είναι εθελοντής αιμοδότης. Αν πράγματι όλοι εμείς δίναμε μία σταγόνα αίματος, σήμερα λίγοι άνθρωποι θα το είχαν ανάγκη και πολύ λιγότεροι θα παίρναν τηλέφωνο για να ζητήσουν για τον συνάνθρωπό τους. Πράγματι η φλόγα ήρθε εδώ με το Λυκούργο, ένα δικό μας παιδί, το οποίο
στάθηκε στο ύψος της Ελλάδος, θυμίζοντας σε όλους μας το αγαθό των Ολυμπιακών Αγώνων. Η φλόγα είναι κομμάτι των Ολυμπιακών Αγώνων. Η φλόγα της ζωής είναι κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού που διέπει αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάδα, που κάποιοι ίσως το έχουν αμελήσει. Όμως φταίμε και εμείς, γιατί εμείς είμαστε εκείνοι που ποτέ δεν τους το θυμίσαμε. Σήμερα, στις δύσκολες αυτές στιγμές της χώρας μας, αρκεί ένας βωμός ζωής για να θυμίσει σε όλους ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες όλοι έχουν ένα βωμό. Ένα βωμό φωτιάς που καίει μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Ευχαριστώ όλους όσους συνέδραμαν ενεργά στο να πραγματοποιηθεί και να υλοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Μια εκδήλωση που θα κλείσει πανηγυρικά και θα ήθελα στο βήμα να καλέσω τον Πρόεδρο. Έναν άνθρωπο που εδώ και πολλά χρόνια πασχίζει να φωνάξει ενεργά ότι υπάρχουν οι εθελοντές αιμοδότες και αυτός ως εκφραστής όλων εσάς που προσφέρετε το αίμα σας για τον συνάνθρωπο, θυμίζοντας ότι κάποιοι άνθρωποι και στο Δήμο μας που δεν υπάρχουν στη ζωή σήμερα έχουν δώσει λίγη από την προσωπική τους χαρά και κάποιοι άλλοι που είναι εδώ που δεν μπορούν να δώσουν το αίμα τους πασχίζουν φωνάζοντας δυνατά στους νεότερους ότι πρέπει να συμπαρασταθούν στον συνάνθρωπό τους. Κύριε Πρωτόπαπα, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συμπατριώτες, δημότες του Δήμου Ευρώτα, αγαπητοί μου λαμπαδιδρόμοι, αγαπητέ μας πρωταθλητή, ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή που έκανες και σε αυτή την περιοχή του Δήμου Ευρώτα να έχουμε έναν Ολυμπιονίκη μας που να κρατάει αυτή τη σεμνή αλλά πολύ χρήσιμη δάδα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Αγαπητοί φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους συντελεστές και των διαδρομών της Φλόγας της Αγάπης όλη αυτή τη βδομάδα, αλλά και αυτούς που είτε με την ιδιότητά τους ως μέλη του οργανισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τους υπαλλήλους του Δήμου Ευρώτα, καθώς επίσης και την ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ και τα μέσα ενημέρωσης που όλοι μαζί συμβάλατε στο να με συγκλονίσετε σήμερα. Ζω κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο. Σε όλη τη χώρα συμμετέχουν πολλοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ως συμπαραστάτες αυτών των εκδηλώσεων. Εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Έχετε πάρει αυτή την υπόθεση στα χέρια σας εδώ και 3 χρόνια. Σήμερα μου δόθηκε η ευκαιρία και η δυνατότητα να δω τι συντελείται στο Δήμο Ευρώτα, να δω τι συντελείται από τους δημότες της Κάλλας και όλων των δημοτικών διαμερισμάτων. Είναι πρωτοφανές, είναι πρωτόγνωρο. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω όλους. Ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο, έναν άνθρωπο που πραγματικά πολλοί τον έχουν πει ψώνιο, όπως λένε και εμένα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Αλλά χρειάζεται η πατρίδα μας τέτοια ψώνια. Χρειάζονται ψώνια όπως και αυτά τα παιδιά που σήμερα έχουν καταταλαιπωρηθεί. Αλλά αυτά τα παιδιά αύριο θα γίνουν και αυτά ψώνια και θα υπηρετούν τον άνθρωπο. Θα υπηρετούν την ελπίδα σε αυτή τη χώρα που γεννήθηκε ο πολιτισμός και σήμερα κάποιοι την κατάντησαν όπως την κατάντησαν. Οφείλουμε εμείς με αυτές τις πράξεις και υποστηρίζοντας τις ιερές ιδέες του εθελοντισμού, της εθελοντικής αιμοδοσίας, της δωρεάς οργάνων σώματος, όλα αυτά τα παιδιά που σήμερα έχουν ανάγκη φρέσκο, πολύτιμο αίμα, πολύ τακτικά κάθε 15 μέρες, οφείλουμε να τους το παρέχουμε. Το αίμα των εθελοντών αιμοδοτών είναι το πιο ασφαλές. Η χώρα μας το έχει μεγάλη ανάγκη. Αν σκεφτούμε τι γινόταν πριν 10 ή 20 χρόνια, στο μυαλό μας θα έρθουν στρατιές Ελλήνων ασθενών να μεταφέρονται σε νοσοκομεία του εξωτερικού προκειμένου να γίνουν καλά.
Σήμερα όλες αυτές οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται στη χώρα μας, μόνο που αυτό αυξάνει τις μεγάλες ανάγκες σε αίμα. Γι' αυτό σας καλώ όλους να υποστηρίξετε με μεγάλη αγάπη, όπως το κάνετε σήμερα, να υποστηρίξετε όλες τις αιμοδοσίες που πραγματοποιεί ο Δήμος σας. Να συμβάλλετε όλοι μαζί στο να κάνουμε την Πελοπόννησο να είναι υπερήφανη στην εθελοντική αιμοδοσία. Λυπάμαι που έχουμε μείνει τόσο πίσω, αλλά ευχαριστώ συγχρόνως το Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σας που βοηθήσανε ώστε μετά τον νομό Κορινθίας η Λακωνία να είναι ο δεύτερος νομός που σηκώνει ψηλά τη σημαία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είμαι βέβαιος ότι στην Αργολίδα που ξεκίνησαν δειλά-δειλά πέρσι και στη Μεσσηνία σιγά-σιγά θα συμπαρασύρουμε και την Τρίπολη που είναι το κέντρο των αποφάσεων και όμως δυστυχώς παραμένει ένας νομός αφανής ενώ έχει μια δραστηριότητα. Αυτή η δραστηριότητα δεν την παρουσιάζει και δεν την κάνει συγκεκριμένη με ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Εδώ λοιπόν περιμένω, ευελπιστούμε και εγώ και οι συνεργάτες μου σε όλη τη χώρα ότι ο Δήμος σας θα αποτελέσει αυτή την πρωτοπόρα δύναμη στην περιφέρειά μας, την περιφέρεια της Πελοποννήσου, ώστε όλοι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να ενωθούν μαζί με την Εκκλησία, μαζί με όλους εμάς, τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών, τους πολιτιστικούς συλλόγους, ώστε να σταματήσουμε με αυτή την λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι μαζί, να σταματήσουμε τις εισαγωγές αίματος. Οι εισαγωγές αίματος πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, φτάνουν περίπου τις 30.000 μονάδες και αυτές κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά. Λείπουν πράγματα από τα σχολεία μας γιατί πληρώνουμε 4 εκατομμύρια ευρώ για εισαγωγές αίματος. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια και κυρίως εμείς στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσε τη δυνατότητα σήμερα να είμαι κοντά σας και να ζήσω αυτή πραγματικά τη συγκλονιστική βραδιά και να σας πω ότι ο Θεός οφείλει, πρέπει να σας χαρίζει υγεία σε όλους εσάς που υπηρετείτε με τέτοια υπευθυνότητα όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωτόκοπα, δεχτείτε λίγα λουλούδια από τα παιδιά του Δήμου Ευρώτων. Αυτές τις ημέρες στο Δήμο μας είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή και τον Γενικό Γραμματέα της πόλεως Καλιμανέστη της Ρουμανίας, ενός Δήμου αδελφοποιημένου. Θα παρακαλούσα τον Γενικό Γραμματέα να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Bună seara și bine v-am găsit. Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Mă numesc Ion Didoiu și sunt reprezentant orașului Călimănești, localitate împrățită cu comunitatea cu orașul dumneavoastră. Λέγομαι Ιωάννης Διδόιου και είμαι Γενικός Γραμματέας του Δήμου Călimănești, πόλη που είναι αδελφοποιημένο με το Δήμο Ευρώτας. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați făcut-o la sărbătoarea dumneavoastră, să mulțumesc domnului primar și primăriei Evrota pentru faptul că suntem aici alături de dumneavoastră. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχος και το Δημαρχείο Ευρώτα και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμο Ευρώτα για τη φιλοξενία και την πρόσκληση που βρεθήκαμε σήμερα εδώ. Este o sărbătoare deosebit de importantă pentru toată comunitatea, întrucât, din punctul nostru de vedere, dați un exemplu extraordinar pentru toată Grecia și pentru toate localitățile care trebuie să se implice în această activitate de voluntariat pentru donarea sângelui. Είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά, μια εκδήλωση που δεν έχω ξαναδεί και νομίζω ότι με αυτό το μήνυμα, αυτή τη βραδιά, θα είσαστε πρωτότυπο για όλη την Ελλάδα και νομίζω πρωτότυπο και για όλο τον κόσμο. Poate că nu este la îndemâna oricui să doneze bani, dar este la îndemâna tuturor să doneze sânge. Δεν είναι εύκολο για κάποιος να δίνει λεφτά, αλλά είναι πολύ εύκολο να δίνει σέμα. Vreau să vă mulțumesc încă o dată și
să vă asigur de tot sprijinul nostru pentru continuarea acestei activități și la nivelul localității noastre. Θέλω να σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για τη φιλοξενία και που είμαι σήμερα εδώ και τα, νομίζουμε ότι τα έχετε όλη τη βοήθειά μας από τη δικιά μας μεριά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως είπε και ο κύριος Πρωτόπαπας, ο κύριος Πρόεδρος, ευχαριστούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ευχαριστούμε τα blog και ιδιαίτερα τον Λεϊμονίτη, τον Μιχάλη με τον blog του, ευχαριστούμε το ΕΚΑΒ και το ασθενοφόρο με τον οδηγό του, τον Κώστα τον Παναγιωτακόπουλο, που μας ακολουθούσε σε όλη τη διαδρομή για να παρέχει τη βοήθεια όπου χρειαζόταν. Ευχαριστούμε το χορευτικό όμιλο για τη βοήθειά τους σε αυτή την εκδήλωση απόψε. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές που βοήθησαν σε αυτή την εκδήλωση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω την πρόεδρο του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου για να απονείμει ένα μικρό βραβείο στον αθλητή μας, στον Λυκούργο. Παρακαλώ και τον Γιώργο να έρθει επάνω, συγγνώμη. Ως εκπρόσωπος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου, καταρχάς θέλω να συγχαρώ όλους μικρούς και μεγάλους που συμμετείχαν στην πρώτη ευρώτια λαμπαδρομία εθελοντών αιμοδοτών και ιδιαίτερα το Δήμαρχό μας που προσπαθεί να διατηρήσει την ιδέα του εθελοντισμού στο Δήμο μας. Με την ευκαιρία αυτής της εκδήλωσης θέλουμε να τιμήσουμε τους δύο εξαίρετους αυτούς αθλητές, τον Λυκούργο και τον Γιώργο, που με υπομονή και επιμονή έχουν ξεπεράσει τις επιδόσεις τους. Λυκούργο και Γιώργο, συγχαρητήρια για την προσφορά σας. Και για τη συμμετοχή σας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι τιμή για το Δήμο μας, όχι μόνο για το Δήμο μας, αλλά και ευρύτερα για τον Ελληνισμό, που έχουμε τέτοιους εξαίρετους αθλητές για να τονίζουν την ιδέα του αθλητισμού. Εμείς ως Σύλλογος νιώθουμε υπερήφανοι και θα σας έχουμε ως πρότυπα για τα παιδιά της Ακαδημίας μας. Θα είναι τιμή μας στο άμεσο μέλλον να συνεργαστούμε Λυκούργο, θα θέλαμε να δώσεις και εσύ το δικό σου μήνυμα στα παιδιά που σε βλέπουν σαν πρότυπο. Απλώς θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Νιώθω πολύ περήφανος που με βραβεύουν στον τόπο μου. Δώστε αίμα και ο αθλητισμός είναι πολύ σπουδαίο αγαθό της Ελλάδας. Γιώργο, το δικό σου μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε και εγώ είμαι περήφανος που γραφεύουμε εδώ στον τόπο μου. Και κάτι άλλο, δώστε αίμα, δώστε χαρά. Η βραδιά μας σε αυτό το τομέα τελείωσε.